είναι μόνο ένα από τα δεκάδες καθημερινά αδιανόητα τα οποία καταγράφονται σε δρόμους και της Κρήτης. Αγροτικό όχημα, το οποίο κινείται στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λεωφόρου Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, συνεχίζει αμέριμνα την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σκορπώντας τον πανικό. Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 11 το πρωί της χθεσινής μέρας, με την κίνηση να είναι ζωηρή στο βόρειο οδικό άξονα. Χωρίς καν να μπορούν να σκεφτούν, οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο βλέπουν μπροστά τους ανάποδα το όχημα και με σύμμαχο την τύχη και μόνο καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν τη δεξιά λωρίδα του ρεύματος που από θαύμα δεν είναι γεμάτη και να αποφύγουν τον κίνδυνο όχι μόνο να συγκρουστούν αλλά και να παίξουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους με τα αποτελέσματα μιας πιθανής μετοπικής σύγκρουσης. Το αγροτικό όχημα, το οποίο ο οδηγός πιθανόν μπέρδεψε τις παρακάμψεις, συνέχισε κανονικά την πορεία του. Και η πρώτη πιθανή έξοδος που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ήταν αυτή στον κόμβο της Νέας Αλικαρνασσού. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αναστάτωση και τον τρόμο που προκάλεσε μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και διανύοντας κάποια χιλιόμετρα πάνω στον πολύπαθο βόρειο οδικό άξονα. Και αν η ανησυχία νομίζετε ότι αφορά μόνο στις μετακινήσεις στην Εθνική Οδό, δείτε εικόνα από την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Όπου παρά το διάζωμα στη μέση του δρόμου, οδηγός με ηλεκτροκίνητο πατίνι κάνει ακριβώς το ίδιο, προκαλώντας όχι αγωνία, αλλά πανικό στους οδηγούς που έντρομοι επιχειρούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αυτός ο άνθρωπος έχοντας αντιληφθεί ακριβώς τι κάνει, δεν οδηγεί στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας στο πατίνι του, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος μια πορεία τρόμου. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία παρατηρούνται αρκετά συχνά και σε δρόμους του νησιού, έχουν προκαλέσει αναστάτωση, κυρίαρχα δε μεταξύ νέων οδηγών, που υπό το βάρος της απειρίας τους επιχειρούν, διατηρώντας σταθερές και χαμηλές ταχύτητες, να ανταποκριθούν στην αυξημένη κίνηση, που όμως ελάχιστα θα μπορούσε να τους βοηθήσει, αν μια τέτοια κατάσταση βρισκόταν μπροστά τους.